Συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν πραγματοποιεί αυτή την ώρα ο πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ενώ στι 3 μετά το μεσημέρι θα δοθεί κοινή συνέντευξη τύπου. Совсем недавно Россия была ведущим торгово-экономическим партнером Греции, занимала первое место в торговом обороте. Θέλω στην αρχή να πω ότι τις προάλλες η Ρωσία ήταν η κύρια εμπορική εταίρος της Ελλάδος, να πήγαμε στην πρώτη θέση. Στις 9 από 13 год товарооборот между нашими странами вырос более чем в 2 раза. Στην περίοδο 2009-2013 ο όγκος των ανταλλαγών μας είχε διπλασιαστεί. Но, к сожалению, в прошлом году сократился сразу на 40%. Дистихос, όμως, пэрси είχαμε мьюши амэсус ката 40%. И поэтому, конечно, мне кажется, что ваш визит как нельзя кстати вовремя, потому что мы должны проанализировать, что мы могли бы вдвоем сделать для того, чтобы восстановить прежние темпы роста. Νομίζω ότι η επίσκεψή σας είναι πολύ έγκυρη, γιατί πρέπει να δούμε, να αναλύσουμε τους λόγους και να συμφωνήσουμε τι θα κάνουμε για να ξαναφέρουμε τις σχέσεις μας μπροστά. Και πάλι μεγάλη χαρά. Καλώς ορίσατε, κύριε Πρωθυπουργέ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την υποδοχή. Είναι πραγματικά μεγάλη χαρά μου να βρίσκομαι σήμερα στη Μόσχα. Это большая моя радость находиться сегодня в Москве. Αλλά και μεγάλη συγκίνησή μου, διότι το πρωί κατέθεσα στεφάνι στον άγνωστο στρατιώτη στην Λούπνη Πλατεία. Но я особо тронут, потому что утром я возложил венок неизвестного солдата рядом с Красной площадью. Αποκτήοντας φόρο τιμής σε εκατομμύρια απλούς ανθρώπους. Отдавая нужную честь миллионам людей, που έδωσαν τη ζωή τους για να για τη μεγάλη αντιφασιστική νίκη των λαών της Ευρώπης. Которые дали свою жизнь за великую победу народов Европы. Και όπως ξέρετε, η χώρα μου, η Ελλάδα, είναι μια χώρα που είχε αναλογικά με πολιτισμό της τον βαρύτερο χώρο γράμματος. И, как вы знаете, моя страна, Греция, по отношению к своему населению имела самое большое количество жертв. Όπως είπατε, πράγματι υπάρχουν βαθιές ρίζες για χρονικές σχέσεις ανάμεσα στους δύο λαούς. Как вы сказали, у нас есть глубокие связи между двумя народами. Και εξαιτίας των κοινών αγώνων, αλλά και εξαιτίας της κοινής πνευματικής και της σκεπτικής παράδοσης. И из-за общей борьбы истории и из-за общей традиции духовности. Και αυτή η σχέση διατηρήθηκε σε αισθήματα φιλίας και αδελφοσύνης ανάμεσα στους λαούς μας, ανεξάρτητα από την κάθε πολιτική συγκυρία. И это отношение сохранилось между нашими народами вне зависимости от разных обстоятельств. Και ο σκοπός της παρουσίας μου εδώ είναι να φροντίσουμε από κοινού να επανακινήσουμε αυτές τις σχέσεις. Цель моего визита, чтобы мы совместно постарались делать новый старт, новое начало в нашем отношении. Προς όφελος και των δύο χωρών. Во благо обоих народов. Αλλά προς όφελος και της σταθερότητας και της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη στα τείχη του Κρεμλίνου. Εν τω μεταξύ, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, σε επικαλούμενο δήλωση Έλληνα αξιωματούχου, η Ελλάδα δεν ζήτησε χρήματα από τη Ρωσία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων χρέους και χρηματοδότησης που αντιμετωπίζει και επιθυμεί την επίλυσή τους στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ζητήσαμε οικονομική βοήθεια, δήλωσε χαρακτηριστικά ο αξιωματούχος πριν από τις συνομιλίες του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Ρώσο Πρόεδρο και πρόσθεσε. Επιθυμούμε να επιλύσουμε το πρόβλημα χρέους και χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Ευρωζώνης.